Καλή σας ημέρα, κυρία Ρέτζιο. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Παπούλια. 200 έως 600 ευρώ για άγονες περιοχές για να πάνε οι γιατροί. Ανακοινώθηκε χθες η κοινή υπουργική απόφαση. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι η στήριξη του ΕΣΥ είναι η πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε εδώ μια αντίφαση. Όχι, καμία αντίφαση δεν είναι. Εμείς ετοιμάζουμε και ανακοίνωση με την οποία θα αποκαλύπτουμε ότι αυτό που με τυμπανοκρουσίες ανήγγυλαν χθες ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας δεν ικανοποιεί, το αίτημά μας ήταν και είναι μία υποχώρηση κάτω από την επίμονη διεκδίκηση και δεν απαντάει στο πρόβλημα. Δεν πρόκειται δηλαδή να λύσει το πρόβλημα και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Γιατί το οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής στις άγονες περιοχές υπάρχει από το 1983, μόνο που οι συνάδελφοι εμπέζονται εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, γιατί αυτό που προβλέπει ο νόμος του 83, την προσάρξηση δηλαδή επί του βασικού μισθού, το παίρνουν με την μετατροπή του μισθού του τότε από δραχμές σε ευρώ. Δηλαδή δεν εφαρμόστηκε ο νόμος και ούτε με τη σημερινή κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζεται. Απέναντίας υπάρχει εξίσωση προς τα κάτω αυτού του επιδόματος. Ενώ εμείς λέμε, και άλλωστε είχαν δεσμευτεί ότι αυτό θα κάνουν, αλλά δεν το κάνουν γιατί βλέπετε επικαλούνται, τα ακούσατε και χθες τον Υπουργό Υγείας, απαγορεύεται. Είναι το δημοσιονομικό ταβάνι, είναι οι αντοχές της οικονομίας όταν αφορά την ικανοποίηση των ετοιμάτων μας. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα, άρα λέω δεν υπάρχει καμία αντίφαση, υπάρχει μία συνέπεια και αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει μέχρι κεραία την πολιτική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας ενισχύουν όταν αναφέρονται σε ενίσχυση, σε αυτό αναφέρονται. Στην ενίσχυση των επιχειρηματικών κριτηρίων στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, την ενίσχυση λένε για προσλήψεις και στην πραγματικότητα πρόκειται για ανακύκλωση του προσωπικού. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας όταν απλώς αλλάζει η εργασιακή σχέση αυτού που είναι σε εργασιακή ομοιρία 7-8 χρόνια και τελικά γίνεται μια προκήρυξη και παίρνει μόνιμη θέση. Δεν είναι ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας όταν έρχονται εργολάβοι στα νοσοκομεία και απολύονται οι συνάδελφοι συμβασιούχοι σε κρίσιμες υπηρεσίες για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου όπως είναι η σύστηση, η φύλαξη, η καθαριότητα. Το ερώτημα είναι, και το θέσατε αλλά θα επανέλθω, έχουμε μια σειρά από ενέργειες της κυβέρνησης, απογευματινά ιατρία, απογευματινά χειρουργία, νοσοκομειακοί γιατροί με απογευματινά ιατρία. Αυτό το πλέγμα λειτουργεί. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία και επειδή τώρα έχουμε την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα σας δώσω το παράδειγμα του νοσοκομείου ΕΧΕΠΑ, που λειτουργούν μόλις οι 4 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες. Λέω ένα παράδειγμα που αφορά τις αναμονές. Λειτουργούν 4 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες και οι ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν είναι 2.000. Μειώθηκαν οι αναμονές με το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων? Η απάντηση είναι πως όχι. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 50 απογευματινά χειρουργία. Αλλά εγώ σας λέω, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το μέτρο αποδίδει και μειώνει την αναμονή, μα είναι ποιος το πληρώνει αυτό το μέτρο. Ακριβώς. Γιατί η μείωση της αναμονής, αν μεταφράζεται στο να πληρώσει αδρά ο ασθενής στο δημόσιο σύστημα υγείας από την τσέπη του, ευχαριστώ πολύ. Έχει και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σας λέω. Ή για παράδειγμα, δείτε τώρα τι έχει γίνει με τα φάρμακα, που άγγιξαν οι ανατιμήσεις τα 450%. Και ο λαός θα πληρώσει 30 εκατομμύρια περισσότερα ευρώ από την τσέπη του. Δηλαδή από μόνο του το μειώνω την αναμονή. Σας λέω εγώ ένα παράδειγμα. Δεν λέει τίποτα. Ποιος την πληρώνει αυτή τη μείωση της αναμονής?
ο λαός που αναγκάζεται να ξαναπληρώσει, να πληρώνει ασφαλιστικές φορές για τον κλάδο της υγείας, ενώ τον ξεζουμίζουν στη φορολογία, ενώ εξανεμίζεται το εισόδημά του και όποιος δεν έχει, που η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, των μισθωτών, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε, πώς το λένε, θα τελειώνει ο μισθός. 15. Το, πείτε μας κάτι, επειδή το ζείτε και φαντάζομαι στην καθημερινότητά σας, τι γίνεται με αυτό το περίφημο που το ακούμε όλοι και έχει γίνει καραμέλα στα χείλη και της κυβέρνησης και του Υπουργού, αλλά και ο κύριος Πρωθυπουργός να το πει αύριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, με την πρωτοβάθμια υγεία. Διαλυμένη είναι η πρωτοβάθμια υγεία. Διαλυμένη, αποψηλωμένη από προσωπικό. Χρησιμοποιούνται δηλαδή τα κέντρα υγείας και οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σαν δεξαμενή άντληση προσωπικού για να μπαλώνονται όπως και να στα νοσοκομεία. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξυμένο σε όλη την περιφέρεια και στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και αν θέλετε, αυτή είναι και μία από τις βασικές αιτίες για τις εικόνες αυτές που βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας με τις πολύ ωραίες απαράδεκτες αναμονές των ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Mm. Ακριβώς εξαιτίας της πρακτικά ανύπαρξης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αποψηλωμένης και από προσωπικό αλλά και από υποδομές. Ξέρετε ότι πέσει ένας άνθρωπος 58 χρονών, και το λέω για διαφορά το νοσοκομείο μου, έχασε τη ζωή του στον ασπρόπυργο γιατί περίμενε 45 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο από τον ασπρόπυργο για να τον φέρει στο θριάκιο. Επειδή δεν λειτουργεί το κέντρο, επειδή είναι αποψηλωμένο το κέντρο υγείας. Εδώ υπάρχει ένας σταθμός του ΕΚΑΒ. Εδώ από την Άρτα πήγε στα Τρίκαλα. Φαντάζομαι από το θυμάστε. Από την Άρτα πήγε στα Τρίκαλα. Αντιλαμβάνεστε. Εδώ λέμε ότι πραγματικά αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και τη ζωή μας σαν κόστος, κοστίζει ζωές. Πείτε μας κάτι, αυτός ο νέος σχεδιασμός, οι συνεχείς εφημερίες σε 7 μεγάλα νοσοκομεία, μπορεί να το αντέξει το σύστημα, και ενώ δεν εννοώ το απρόσωπο, ενώ γιατρούς, ενώ νοσηλευτές, ενώ... Καλά, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό ούτε και υποδομές. Τι θέλουνε μόνο, θέλουνε που υποτίθεται ότι, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι διθυμούμε τα νοσοκομεία η συμμορία της μιζέριας και ότι αυτές οι εικόνες δεν ανταποκρίνουν, δεν είναι ενδεικτικές για την κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, έστω και αργά, εν πάση περιπτώσει, αναγκάζονται να το αναγνωρίσουν. Αλλά εδώ τα ράντζα θα μεταφερθούν από τα τμήματα των επειγόντων περιστατικών στις κλινικές των νοσοκομείων. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή, πέρα από την αντατικοποίηση, το προσωπικό που δεν επαρκεί και τα λοιπά, για να εφημερεύει 24 ώρες, ότι θα έχουμε μια δραματική υποβάθμιση της τακτικής λειτουργίας των νοσοκομείων, των κλινικών και των τακτικών εξωτερικών ιατρίων. Τα νοσοκομεία θα γίνουν εφημεραντζίδικα, τα οποία θα αντιμετωπίζουν τα υπερεπίγοντα περιστατικά. Θα σας πω εγώ 2-3 παραδείγματα για να γίνει και αντιληπτό. Έχετε προγραμματισμένοι εσείς το πρωί να κάνετε, σαν τακτικός ασθενής, μία γαστροσκόπηση, μία κολονοσκόπηση, μία στεφανιογραφία σε ένα νοσοκομείο. Όχι μόνο εσείς και άλλοι, που ήδη υπάρχουν αναμονές για αυτές τις εξετάσεις και σπρώχνονται οι ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα ή στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων που πάρει πρέπει να πληρώσουν. Όταν το αιμαδυναμικό εργαστήριο δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί, αν είναι καθημερινά το νοσοκομείο, σε ευημερία τακτικά. Ή σε κάθε περίπτωση σε πολύ μικρότερο βαθμό. Άρα θα έχουμε τεράστια αναμονή και τελικά ή θα πληρώνουν όποιος έχει στον ιδιωτικό τομέα ή θα πηγαίνει πίσω, θα καθυστερεί ο έλεγχος ο απαιτούμενος για να μην φτάνει να επίγον ένα περιστατικό από τέτοιο. Το δεύτερο, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα χειρουργία. Και το τρίτο, θα υπάρχει αφόρητη πίεση που ήδη υπάρχει σε εμάς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Γρήγορα τους ασθενείς που θα νοσηλεύουμε να τους δίνουμε εξιτήριο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, γιατί θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα κρεβάτια για την επόμενη μέρα και για την επόμενη εφημερία. Κυρία Ρέτζιο, να σε ευχαριστώ. Άρα δεν είναι ξαναμοίρασμα της τράπουλας και εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό, και αυτό φαίνεται
ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να δυναμώσει ο αγώνας για προσλήψεις προσωπικού, να ξαναλειτουργήσουν όλα τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει, να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες και ότι τα βάνη δεν βάζουμε στις ανάγκες μας για την υγεία. Κυρία Ρέτζιου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Γεια σας.